του 1980, όπου η Νέα Δημοκρατία εψήφισε και έθεσε σε εφαρμογή, για το οποίο οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να κεφαλαιοποιούν και να ανατοκίζουν άνευ ουδενός χρονικού περιορισμού τους στόχους, και έτσι εδιελήθη ο τόπος. Δεν είχα υπόψη μου να ξανααναφερθώ στο θέμα, αλλά θα αναφερθώ στο θέμα δυστυχώς για έναν άλλο που για μένα είναι πολύ σοβαρότερος λόγος. Είναι ένας ηθικός λόγος, ο οποίος με αναγκάζει να αναφερθώ πάλι στο θέμα. Και ο ηθικός αυτός λόγος είναι ότι έκπληκτος προημερών διάβασα σε εφημερίδες, θα σας δείξω τους τίτλους, ότι ο κύριος Πυλαρινός, με τον οποίον προσωπικώς δεν έχω τίποτε απολύτως, μια φορά μάλιστα στο παρελθόν, πριν ξέρω εγώ 10 χρόνια, τον είχα συναντήσει. Με τον άνθρωπο προσωπικώς δεν έχω τίποτα. Και επειδή γνωρίζω καλά ότι όσο ψηλά κι αν είναι ένα στέλεχος σε ένα κόμμα, που ουσιαστικά εκτελεί τα σεντολάς του κόμματος ή του αρχηγού του ή του πρώην, γελάω γιατί μου κάνουν γκριμάτσες από δίπλα, ή του πρώην αρχηγού του. Θα σας δείξω, κυρίες και κύριοι, εδώ την εφημερίδα Αυριανή. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, θα υπενθυμίσω ότι το 1979, δια νόμου, η Νέα Δημοκρατία ύφξησε τους στόχους, οι οποίοι ίσχυαν από 35 ετών περίπου, από 10% σε 23%. Εν συνεχεία, επειδή είδαν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό μάλλον θα πει ότι δεν ήταν νόμιμο, πράγμα το οποίο και έγινε, σπεύσαν και κάνανε το νόμο 1083, ο οποίος όμως ήταν για το συνάλλαγμα και τα ξένα τραπεζικά γραμμάτρια. Και στο άρθρο 8, παράγραφος 6 αυτού του νόμου, υπάρχει μια φράση, 3,5-4 σειρές, η οποία λέει ότι τα πιστατικά, η νομισματική επιτροπή δια αποφάσεών της δύναται να επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να εκτοκίζουν τους στόχους άνευ χρονικού ή άλλου περιορισμού. Και αμέσως την ίδια μέρα και όλα η νομισματική επιτροπή συνήλθε, επήρε απόφαση, ψευδομένη, διότι αυτό λέει το κάνουν οι τράπεζες για να καλύψουν τους στόχους που κεφαλοποιούν και ανατοκίζουν στους καταθέτες, φραστικά είναι σωστό. Αλλά μαθηματικά και αριθμητικά αποδείξαμε ότι ενώ η τράπεζα αυτό το κάνει ένα εξάμηνο, και το έκανε ανέκαθεν, δεν το έκανε τότε, ανέκαθεν γινόταν αυτό, είχε το δικαίωμα να το κάνει, και αυτό δυνητικό, εάν ήθελε το κάνει για να προσελκύει οι καταθέτες. Ενώ λοιπόν οι τράπεζες το κάνουν ένα εξάμηνο, εάν θέλουν, και κάτω από ορισμένα κονδύλια, με χαμηλό επιτόκιο, όταν δίδουν στον καταθέτη τους, σε αυτόν που έχουν δώσει χρήματα οι τράπεζες και μπει στην υπερημέρεια, το κάνουν ανατρίμηνο, κεφαλαιοποιούν και ανατοκίζουν ανατρίμηνο με πολύ υψηλότερο επιτόκιο, και αυτό, εάν το κάνουμε μαθηματικώς, δίνει ότι εάν καταθέσετε στην τράπεζα 1 εκατομμύριο, σε 20 χρόνια περίπου θα πάρετε 32 εκατομμύρια πίσω, με 18% επιτόκιο που τώρα τραχαγύρευε, και εάν χρωστάτε στην τράπεζα 1 εκατομμύριο, σε 20 χρόνια χρωστάτε 1 δισεκατομμύριο. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν ισχύοντος αυτού του νόμου, όπου εδιελήθησαν, θα σας δείξω και 9, θα σας διαβάσω, δυστυχώς είναι κουραστικό, αλλά πρέπει, κυρίες και κύριοι, διότι το ηθικό, όταν ένας λαός χάσει την οποιαδήποτε ηθική του υπόσταση, όταν ένα κυβερνητικό κόμμα, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και θέλει να ξανακυβερνήσει και μπορεί και να ξανακυβερνήσει. Εύχομαι όχι, βέβαια. Αυτό το πικρό ποτήρι να μην το ξαναδεί ο ελληνικός λαός, διότι αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εκατέστρεψαν τον τόπο. Δεν μπορεί ηθικώς να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο μετά από 16 χρόνια. Σας δείχνω λοιπόν τους τίτλους των εφημερίδων. Αυριανή είναι 4 Μαΐου, Σάββατο, 4 Μαΐου 1996, είναι ακριβώς προ μιας εβδομάδος. Βλέπετε λοιπόν, λησταρχία οι τράπεζες. Ριζικές αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και εδώ ακριβώς έχει και τη φωτογραφία του κυρίου Πυλαρινού, έτσι.
ο οποίος καταγγέλει την κρατική τοκογλυφία. Ένα. Εν συνεχεία έχουμε εδώ την εφημερίδα απογευματινή στο οικονομικό της μέρος, πάλι 4 Μαΐου. Αν θέλετε λίγο να το μεγενθύνετε αυτό. Νόμιμη τοκογλύφη οι τράπεζες, καταγγέλει στη Βουλή ο κύριος Πυλαρινός. Εν συνεχεία έχουμε την εστία στις 6 Μαΐου. Στο γεγονότα και παραλυπόμενα. Τόκι οι περιμερίες εδώ στο κόκκινο, σας παρακαλώ αν μπορείτε να το εστιάσετε. Εκεί. Τόκι οι περιμερίες, γεγονότα και παραλυπόμενα. Και γράφει εδώ ακριβώς. Για ένα υπερήμερο δάνειο μιας επιχειρήσεως ύψους 100 εκατομμύρια δραχμές, σε 2 χρόνια γίνεται 198 εκατομμύρια. Είναι ο διπλασιασμός που είχαμε υπολογίσει την άλλη φορά. Και σήμερα παρακαλώ, η εστία, εστιάστε σας παρακαλώ εδώ, που είναι το δάχτυλό μου, το κύριο άρθρο. Οι τόκοι περιμερίες οδηγούν εις χρεοκοπίαν, επιχειρήσεις και τραπεζικά δάνεια, ενώ η κυβέρνηση αδιαφορεί. Και αυτό το υπογράφει ο κύριος, πού είναι η υπογραφή, να το εδώ, εστιάστε εδώ σας παρακαλώ. Εδώ που είναι το δάχτυλό μου. Έπειτα, Κωνσταντίνος Πυλαρινός, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν μια συνέχεια, η εστία δίνει συνέχεια. Και ο λόγος για τον οποίο, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι είναι ηθικώς απαράδεκτον, μετά από 16 χρόνια, ένα σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να καταγγέλει αορίστος και γενικώς την τοκογλυφία των τραπεζών. Πρώτον, διότι τράπεζες, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δίνει τα σεντολάς, η κυβέρνηση νομοθετεί και όλοι οι άλλοι χορεύουν σε αυτή τη μουσική, θέλουν, δε θέλουν. Μεγαλύτερη υποκρισία από το να λέμε οι τράπεζες εις τον κόσμο δεν υπάρχει. Οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών είναι όλοι διορισμένοι από τις κυβερνήσεις, ο διοικητής της Τραπεζής Ελλάδας, ο διοικητής της Εθνικής, ο διοικητής της Εμπορικής, ο διοικητής της Αγροτικής και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν βεβαίως και κάτι άλλες ιδιωτικές και μικρότερες τράπεζες, οι οποίες όμως και αυτές εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένες τι να πληρούν και να τηρούν πιστά τας οδηγίες της Τραπεζής Ελλάδος, η οποία ακολουθεί πιστά τας οδηγίες της Νομισματικής Επιτροπής, που είναι μια ξεκάθαρη πολιτική υπόθεση κυβερνητική, διότι αν δεν συνέβαινε αυτό, τότε, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες δεν θα το κάνανε αυτό να καταστρέψουν τους πελάτες τους, διότι όταν καταστρέφεις τον πελάτη σου, καταστρέφεσαι και εσύ ο ίδιος. Ως εκ τούτου, το θεωρώ για τη Νέα Δημοκρατία τελείως ανήθικο από πάσης πλευράς να καταγγέλει εις τον ελληνικό λαό διαστόματος σημαίνοντος στελέχου της, όπως είναι ο κύριος Πυλαρινός και μάλιστα βουλευτής επικρατείας, την τοκογλυφία των τραπεζών. Πρώτο, ψέμα ασύστολο, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχουν τράπεζες. Δεύτερον, η κυβέρνηση κοφεύει, σαφώς η κυβέρνηση κοφεύει, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα έργο του κόμματός του, του κυρίου Πυλαρινού. Τρίτον, υπάρχει εδώ μια διακλάδωση από τα λεγόμενα και τα ακουόμενα. Ο κύριος Πυλαρινός είναι άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ως γνωστόν, βάλεται και υποσκάπτεται από τον κύριο Εύερτ. Αντιστοίχως, ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι λένε, ανθίσταται ή ξέρω εγώ, έχει και αυτός τους βουλευτάς του και κάνει μια άλλη πολιτική από αυτή την οποία κάνει ο κύριος Εύερτ. Αλλά είτε αυτό είναι η αιτία, όπου ο κύριος Πυλαρινός σήμερα το λέει αυτό, διότι εν πάση περιπτώσει αν κάποιος ψάξει, όπως έψαξα εγώ και άλλοι πολλοί, ξέρει ότι αυτό το οποίο καταγγέλει ο Πυλαρινός είναι έργο του Εύερτ. Ο Υπουργός Οικονομικών, όταν έγινε ο νόμος αυτός, Υπουργός Οικονομικών είναι ο Εύερτ, Υπουργός Αναπληρωτής Συντονισμού είναι ο Παλαιοκρασάς,
Υπουργός Εμπορίου είναι ο Καλατζάκος και Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο Σταμάτης. Πρωθυπουργός είναι ο κύριος Δάλης, ο οποίος βέβαια όλο κάθε τόσο κάνει κάτι περίεργες και ακατανόητες δηλώσεις. Θα έπρεπε να ξυπνήσουμε την πυθία για να καταλάβουμε τι εννοεί, αλλά αυτά τα εγκλήματα τα οποία έκανε και αυτός κατά της χώρας, γι' αυτά ουδέποτε αναφέρεται. Κάποια στιγμή ορίστος και γενικός είπε λάθος, λέει, αυτό το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, μετά από διότι την παιδεία τη διέλυσε ο Ράλης επί πρώτης κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατίας, επί πρωθυπουργίας Καραμανλή δηλαδή, ήταν τη δεκαετία του 70, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, ο κύριος Ράλης έρχεται και μας λέει έκανα λάθος που διέλυσα την παιδεία και τη γλώσσα. Ότι αυτό μπορεί να ήταν ένα λάθος, αυτό μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά ότι εκατεπρόδωσαν τον τόπο δι' αυτού του νόμου, αυτό κυρίες και κύριοι δεν το λέει κανένας, ούτε ακόμη κανένας το καταγγέλει και δεν προτείνει πρωτίστως τίποτε το συγκεκριμένο. Αγανακτήσαντες λοιπόν με αυτήν την υπόθεση, στις 7 Μαΐου έστειλα προς την εστία την αυριανή και την απογευματινή την εξής επιστολή. Στο φίλο της έγκριτης εφημερίδας σας δημοσιεύεται άρθρο του Βουλευτού Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Πιλαρινού. Βεβαίως, σαν γενικότητα, τα αναγραφόμενα είναι πολύ σωστά. Αυτό όμως που μας προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο κ. Πιλαρινός δεν αναφέρει την αιτία του κακού, αλλά μόνον το αποτέλεσμα. Όπως και στην ιατρική, όπου πρέπει να καταπολεμούμε την αιτία της ασθένειας, έτσι και εδώ πρέπει να καταπολεμήσουμε ακριβώς αυτή την αιτία. Υπενθυμίζουμε λοιπόν στον αγαπητό κύριο Πιλαρινό ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, είναι υπεύθυνο για αυτή την οικονομική διάλυση της χώρας με το νόμο 1083 που ψήφισε η κυβέρνηση Ράλη στις 30 Οκτωβρίου του 80. Το νόμο υπογράφουν ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Εύρετ, σαν υπουργός οικονομικών ο Παλαιοκρασάς, σαν υπουργός αναπληρωτής, συντονισμού ο κύριος Καλατζάκος, αυτά που είπαμε. Δυστυχώς, τον επέσχυντο αυτό νόμο υπεγράψατε τότε και ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Καραμαλής. Διατηρήθη δε και από τις μετέπειτα κυβερνήσεις Οικουμενική, Νέα Δημοκρατίας, Πασόκ, με πρωθυπουργούς τους Ζωρότα, Τζανετάκη, Μητσοτάκη, Παπανδρέου και σήμερα Σιμίτη. Τον εμπρισμό του δάσους που λέγεται ελληνική οικονομία, που προξένησε το 1980 η Νέα Δημοκρατία, καταγγέλει σήμερα ο κ. Πιλαρινός, ενώ έπρεπε να έχει προτείνει μέχρι και παρετούμενος την κατάσβεσή του από ετών. Είναι απορίας άξιον πως μετά από 16 χρόνια ο δολοφόνος, βιαστής και ληστής καταγγέλει αορίστως την δολοφονία του, τον βιασμό του και τη ληστεία του. Υπενθυμίζω δε ότι πάλι η Νέα Δημοκρατία το 1979 νομοθέτησε την αύξηση του επιτοκίου που ίσχυε επί 35 χρόνια από 10% σε 23%. Λίγος σεβασμός προς τους πάσης φύσεως μοχθούντας Έλληνες παραγωγούς, βιομηχάνους, βιοτέχνες, γεωργούς και κτηνοτρόφους, τους οποίους διέλυσε το πολιτικό καταστημένο, δεν θα έβλαπτε. Τελειώνοντας, σας πληροφορούμε ότι ελάχιστες από τις μεγάλες διαλυθήσεις επιχειρήσεις που επίσης κατεστράφησαν από τον Εύριο είναι οι κάτωθοι. Ελάχιστες από αυτές που είναι οι κάτωθοι. Η Ζόλα, η Πειραϊκή Πατραϊκή, το Αιγαίο, ο Βόμβιξ, η Χροπή, η Ελβίν, ο Κυρίτσης, ο Βοχτάς, η Νάμκο κτλ. Ειλικρινά λυπούμε που έφτασα μέχρι το σημείο αυτού, το υπογράφω βέβαια σαν πρόεδρος του κόμματος, δεν μπορώ να το λέω αυτό, αλλά λυπούμε κυρίες και κύριοι που αναγκάστηκα να φτάσω μέχρι το σημείο να ομιλώ τόσο σκληρά κατά του κυρίου Πιλαρινού και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων, δαπάντων αλήθεια. Ένα άλλο πράγμα το οποίο προξενεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι μια απόδειξη, α όχι με συγχωρείτε, πριν προχωρήσω σε αυτό, θέλω επίσης να πω ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, συνέταξε ένα ωραίο βιβλιαράκι, είναι αυτό εδώ, αν θέλετε να το δείξετε. Επιστολή συνταξιούχου, όχι, να το δούμε όλο μαζί, ναι. Μιχαήλ Αντωνόπουλου, δικηγόρου, επιστολή ενός συνταξιούχου τραπεζικού υπαλλήλου και δείξτε βέβαια, τόκοι και ανατοκισμοί
και από κάτω λέει Αθήνα Απρίλιος 1996 και το βιβλίο αυτό έχει από την υπόθεση του Σέιξπιρ, από τον έμπορο της Βενετίας, τον Σάιλοκ, εκεί πέρα το θέμα. Θα το διαβάσω, πάρα πολύ ωραίο από εσάς, αν θέλετε, γλαφυρότητος. Ο Πόρσια λοιπόν λέει ότι όπως πέφτει η γλυκιά βροχή από τον ουρανό στο χώμα και τον κάνει δυο φορές ευλογημένο, έτσι και το έλεος φωτίζει και ευλογάει και αυτόν που το δίνει και αυτόν που το παίρνει. Είναι πιο κοντά στην αρετή και στο Θεό η εξουσία που μας διαφεντεύει όταν στολίζει τη δικαιοσύνη της με ανθρωπιά και ποιήκια. Σέξπιρ, ο έμπορος της Βενετίας. Και ο Σάιλοκ απαντά. Δεν μαγγίζει η ηθική σας, το κρίμα στο λαιμό μου. Εγώ επιμένω να εφαρμοστεί ο νόμος. Τα θέλω όλα, και το πρόστιμο και τη ρήτρα που συμφωνήθηκε. Ο έμπορος της Βενετίας, William Shakespeare, καθώς καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς, αυτό που λέει ο Σάιλοκ εις τον έμπορο της Βενετίας, τα θέλω όλα όπως τα λέει ο νόμος, και αυτό και το πρόστιμο, ακριβώς αυτό κυρίες και κύριοι πράττουν οι τράπεζες από το 1980, διαλύοντας κυριολεκτικώς την εθνική οικονομία και καταστρέφοντας γεωργούς, κτηνοτρόφους, βιοτέχνες, βιομηχάνους, εμπόρους και τον οποιονδήποτε ο οποίος εκ της πρακτικής, της παγκοσμίου και από αιώνων πρακτικής, συναλλάσσετο με τράπεζα, εδανίζωτο και επέστρεφε. Όποιος λοιπόν έκανε αυτή την παγκόσμιο πρακτική επί χρόνια, εξύπνησε ένα πρωί δια αυτού του εξωφρενικού, προδοτικού, ναι, προδοτικός είναι ο νόμος, είσαι προδότης κύριε Έβερτ, και εσύ κύριε Παλαιοκρασά, και εσύ κύριε Καλατζάκο, και εσύ κύριε Καραμαλή που τον προσυπέγραψες και τον εκύρωσες σαν πρόεδρος Δημοκρατίας, και εσύ κύριε Ράλη σαν πρωθυπουργός, και εσύ κύριε Μητσοτάκη που συνέχισε σαν πρωθυπουργός αυτό το νόμο να τον τηρείς, και εσύ κύριε Σιμίτη αν δεν τον καταργήσεις, εσύ είσαι με ερωτηματικό, και εσύ κύριε Τζανετάκη, και εσύ κύριε Ζολώτα, και όλοι εσείς, αλλά και εσύ κύριε Τσοβόλα, που τώρα πίσω θυμήθηκες, διότι έπραξες και εσύ αυτό το έγκλημα και το συνέχισες σαν υπουργός οικονομικών. Τώρα θα μου πεις, λες ότι δεν είχες ιδέα τι γινόταν εκεί μέσα. Αυτό είναι βέβαιο, ότι οπωσδήποτε δεν είχες καμία ιδέα τι γινόταν. Και εδώ πέρα ο Όμιλος λέει μελέτης ελληνικών θεσμών και νόμων εξέδωσε με δαπάνη του το φυλάδιο αυτό. Πιστέψτε με κυρίες και κύριοι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, αξίζει τον κόπο να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο του, στο γραφείο του κύριου Αντωνόπουλου στο 36 21.000, και να τον παρακαλέσετε αν έχει να σας δώσει, δεν μπορείτε νομίζω, μοιράζεται δωρεάν, αλλά έπασε τόσο ή το κόστος ενός φωτοδιγράφου, και να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, αξίζει ειλικρινά τον κόπο. Έρχομαι τώρα, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του κύριου Αντωνόπουλου, 36 21.000, 36 21 0 0 0. Εδώ από το Economist έχουμε ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ Ελλάδος. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από τις μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν. Εδώ λέει απεργίες, εργατόρες, εργατοημέρες που χάθηκαν ανά 1.000 εργαζομένους. Έχει την τετραετία 85-89 και ο 90-94, δύο τετραετίες. Και τα κράτη τα οποία αναφέρονται σε αυτά είναι η Ισλανδία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Δανημαρκία, η Δανία δηλαδή, η Πορτογαλία, η Ηνωμένη Πολιτεία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία, η Φινλανδία, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 κράτη στον κόσμο και έχει αυτό το πίνακα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τον δείξουμε αυτό το πίνακα μια στιγμή. Εδώ.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, εδώ ξεκινάει ο πίνακας, εδώ, όχι εδώ στο άλλο μου το δάχτυλο. Βλέπετε, εδώ. Εδώ που είναι το δάχτυλό μου, βλέπετε ότι είναι σχεδόν μηδέν. Αυτή η χώρα που ξεκινάει εδώ είναι η Ισλανδία. Και βλέπετε, είναι όλα, ναι, μπράβο, λίγο καλύτερα, έτσι πάνω. Όλες οι χώρες εδώ, και εδώ αρχίζει η άνοδος. Εάν θα παρατηρήσετε, η τελευταία χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτή την τρομερή άνοδο. Αλλά προσέξτε, εδώ σε όλα είναι το άσπρο είναι το 85-89 και το μαύρο είναι το 90-94. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να δείξετε εδώ αυτό το σημείο, μπορείτε να το μεγαλώσετε. Δεν μπορείτε. Είναι διακεκομένη η γραμμή, αν βλέπετε. Μην το κουνάτε εσείς. Θα το πλησιάσω εγώ, αν μπορείτε το λίγο να το εκεί. Βλέπετε, η γραμμή είναι διακεκομένη. Γιατί τώρα είναι διακεκομένη? Σας δίνω τώρα τους αριθμούς, κυρίες και κύριοι. Η Ισλανδία, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Αυστρία είναι σχεδόν στο μηδέν. Δηλαδή, εργατό ημέρες που εχάθησαν από απεργίες. Η Ολλανδία αρχίζει κάτι λίγα, είναι περί το 20-30, ξέρω εγώ. Η πρώτη χώρα που αρχίζει και είναι περί το 50 είναι η Γαλλία. Μετά πάει η Βρετανία περί τις 200. Το 85-89, αλλά μετά πέφτει στο 20, το 90-94. Η Δανία είναι και αυτή το 85-89 περί το 250, αλλά μετά το 90-94 πέφτει και αυτή στο 30. Οι υπόλοιπες χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία, αυτές οι χώρες είναι περί τις 100, από 50 έως 100. Η Νέα Ζηλανδία είναι στο μέν 85-89, είναι περί τις 500 ημέρες, και από εκεί και έπειτα είναι η υπόλοιπη, η Ιρλανδία, η Αυστραλία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Τουρκία. Η χώρα η οποία πλησιάζει, ας πούμε, προτελευταία την Ελλάδα, είναι η Ισπανία, με 600 τόσο το 85-89, και το 90-94 κατεβαίνει στο 500. Και η Ελλάδα, παρακαλώ, βρίσκεται στο 3.976 το 85-89 και στο 3.500 το 1990-94. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα μια απαράδεκτη κατάσταση, δηλαδή νούμερα τα οποία είναι 5-7-35, δηλαδή την περίοδο του 85-89 από το 650 μέχρι το 3.000, μέχρι το 4.000 σχεδόν, έχουμε 6-7-42, περίπου 6,5. 6,5 φορές περισσότερες χαμένες εργατόρες, δηλαδή ή ανά 1.000 εργαζομένους ημέρες, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Επίσης, αυτό παίζει ρόλο, είναι 6,5 φορές παραπάνω από την πρώτη τελευταία χώρα, την Ισπανία, και εν συνεχεία το 90-94, όπου η Ισπανία έχει πέσει κάτω του 500, έχουμε 3,5, έχουμε 5-7-35, ακριβώς 7 φορές. 6,5 φορές έχουμε κάνει πιο πολλές απεργίες, έχουμε χάσει παραγωγή, δηλαδή προϊόν, 6,5 φορές την περίοδο του 85-89 και 7 φορές παραπάνω από την Ισπανία το 90-94. Βεβαίως, περιττό να σας πω ότι και στις δύο χώρες μεγαλουργούσε ο περιβόητος σοσιαλισμός του κυρίου Κονζάλες εκεί και του κυρίου Παπανδρέου και των λοιπών σοσιαλοκομμουνιστών, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι χειροτέρα του Πασόκ, αν θέλετε, μετράνε και παλεύουνε σε αυτήν την απαράδεκτον ανταγωνιστική μανία του ποιος θα είναι πιο αρεστός στους τεμπέληδες, στους άξιστους, στους αργόσχολους, στους απάτριδες και οτιδήποτε άλλο θέλετε επίθετο αυτής της πλουσιωτάτης γλώσσας που είναι η ελληνική, η οποία αρμόζει σε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι δήθεν μοχθούσαν και μοχθούν για το καλό της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Εδώ θα πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι στενοχωρέθηκα τα μέγιστα εχθές όταν στο δικαστήριο που εκλήθην σαν μάρτυρες κατηγορίες κατά του Διαμαντόπουλου και ενός
μου διαφεύγει τον απεχθάναμε τόσο πολύ την πράξη που δεν μπορώ να θυμηθώ και το όνομα του κυρίου ενός ακαδημαϊκού καθηγητού της Παντίου, οι οποίοι αθώθησαν από το δικαστήριο όταν και οι δύο με τα μανίας και άνευ καμιάς ντροπής έλεγαν ότι πολύ καλά κάναν τα παιδιά που κάψαν την ελληνική σημαία και επιρπόλησαν και το Πολυτεχνείο διαπολωστήν φοράν. Και επειδή αυτό είναι ποινικό σκολάσιμο κατά τον ποινικό κώδικα όταν προτρέπεις κάποιον να κάνει τέτοιες πράξεις, παίξαμε με τις λέξεις, μάλιστα μου έκανε και παρατήρηση ο πρόεδρος, δεν έχει πλέον ούτε δικαιοσύνη, κύριε, λυπούμε που το λέω, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η σκοπιμότης έχει καταπεί τα πάντα σε αυτό το τόπο. Έχει καταπεί τα πάντα. Μου έκανε και παρατήρηση ο πρόεδρος ότι λέει λίγο πιο πολύ σέβαση στο δικαστήριο όταν είπε ότι μα εμπάσχεται εδώ παίζουμε με τις λέξεις. Η επιδοκιμασία λέει δεν σημαίνει λέει ότι είναι και προτροπή. Και του λέω κύριε πρόεδρε, όταν ένας ακαδημαϊκός καθηγητής λέει καλά κάναν τα παιδιά και κάψαν την ελληνική σημαία και το Πολυτεχνείο, αυτό δεν είναι προτροπή και οι δικοί του μαθητέ να κάνουν το ίδιο στην Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο και τελικώς να κάψουν μέχρι και το σπίτι τους. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνουν, να βγουν στους δρόμους να κάψουν και αυτοί και να πούνε ελάτε παιδιά να βάλουν στουπιά και σφουγγάρια γεμάτα βενζίνη να κάψουν οι καθηγητές την Πάντιο για να είναι ποινικό σκολάσιμο το έργο τους. Είναι έσχος και ντροπή. Εγώ δεν θα το αφήσω κυρίες και κύριοι έτσι, θα ψάξω, θα βρω πώς λεγότανε ο δικαστής, πώς λεγότανε οι δύο δικαστίνες, αλλά πρωτίστως ο εισαγγελέας, ο οποίος λίγος πολύ κόντευε να με βγάλουν, εμένα κόντευε να βγάλουν κατηγορούμενο. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο αδιέξοδο από πλευράς ηθικής τάξεως, θα έλεγα, που η κατάσταση είναι πάρα πολύ λυπηρά και δεν ξέρω πώς και τι είναι τρόπο θα μπορέσουμε να χαλιναγωγήσουμε αυτή την κρεπάλη η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας σήμερα και πρωτίστως αυτό το εσχρό εντός παρενθέσεως καλό παράδειγμα που δίνουμε εις τους νέους και στις νέες και στις γενιές δηλαδή που υποτίθεται θα αντικαταστήσουν εμάς για να σώσουν αυτόν τον τόπο. Θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, επειδή πέρασε λίγο ώρα, έπρεπε να έχω σταματήσει νωρίτερα, παρεσύρθην, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για ένα τελευταίο, διότι ο χρόνος πάντα δεν παίρνει και είναι συνεχεία, αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο. Ευχαριστώ να τα πούμε. Μπορούν τα πολύ συζητημένα βιβλία του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου που συγκλονίζουν με τις αποκαλύψεις του. Τα βιβλία που αποκαλύπτουν και καταγγέλουν όλο το μυστικό παρασκήνιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δημήτρης Τσάτσος, το παχύδερμο της δημοκρατίας. Το βιβλίο ντοκουμέντο που αναστάτωσε με τις αποκαλύψεις του ολόκληρη την Ευρώπη. Σελίδα τη σελίδα έρχονται στο φως όλα τα απόρριτα έγγραφα που ξεσκεπάζουν τις κινήσεις και τις μυστικές ενέργειες του Δημήτρη Τσάτσου. Γιάννης Λάτσης, ο γκάνγκστερ, το βιβλίο «Σοκ» που καταγγέλει τη μυστική ζωή και τις κινήσεις του Έλληνα Μεγιστάνα, αποδεικνύοντας μέσα από απόρριτα έγγραφα του προσωπικού του αρχείου το αδίστακτο πρόσωπό του. Το απόρριτο ημερολόγιο του Στυλιανού Πατακού. Όλα τα γεγονότα του 1967, όπως τα κατέγραψε μέσα στις φυλακές, ένας από τους ανθρώπους που στιγμάτισαν τη νεότερη ελληνική ιστορία. Για πρώτη φορά, όλα τα γεγονότα της πιο αδιευκρίνηστης περιόδου της σύγχρονης Ελλάδος. Αυτός κάλεσε τους Τούρκους στην Κύπρο. Το βιβλίο που αποκαλύπτει ολόκληρη την πλεκτάνη που στήθηκε εις βάρος της Κύπρου. Η Κυπριακή τραγωδία ξεδιπλώνεται μέσα από 500 αποκαλυπτικές σελίδες που φέρνουν στο φως τους πραγματικούς υπεύθυνους της πιο μαύρης σελίδας του ελληνισμού. 60 χρόνια καραμαλικής προδοσίας. Το καινούριο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Το βιβλίο που αποκαλύπτει τα πραγματικά γεγονότα της πορείας του ανθρώπου που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας για περισσότερο από μισό αιώνα.
τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ μια εκπομπή σοκ με τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο και τον Χρήστο Ρίζο. Ο ρόλος του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Παρακολουθήσεις πολιτικών, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, ειδικές βαθμολογικές κλίμακες επικινδυνότητος, εισβολή στην ιδιωτική ζωή στελεχών της κοινωνίας μας. Μια εκπομπή σοκ που θα συγκλονίσει με τις αποκαλύψεις της για τον πραγματικό ρόλο του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος και ο Χρήστος Ρίζος αποκαλύπτουν το ρόλο του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μου λένε να λέω και κανένα καραμπούλι εδώ για να γελάμε, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εδώ το τελευταίο το οποίο έχω να πω πριν μου κάνετε κανένα τηλέφωνο αν θέλετε, είναι ανοίγει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων από κόμματα εφημερίδων 8/5/96. Και εδώ πέρα λέει ξεκάθαρα ότι η κοινή αγορά απεφάσισε ότι συντόμως θα απελευθερώσει το μονοπόλιο της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και ποσοστού τουλάχιστον 25% και όποιες χώρες θέλουν μπορούν να προχωρήσουν και ούτω καθεξής παρακάτω. Καθώς καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό για μας, διότι εκεί, από εκεί που είμαστε ελλειμματική χώρα σε ρεύμα και εισάγουμε από 2-3% ηλεκτρική ενέργεια μέχρι και από την Αλβανία, δι' αυτής της διαδικασίας θα γίνουμε αυτάρκης και θα μπορούμε πιθανώς να πουλάμε και ρεύμα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, να ανασκομποθούν, να βάλουν τα δυνατά τους, να αυξήσουν την παραγωγή, να σταματήσουν τις απεργίες και τους εκβιασμούς. Είναι της πάση γνωστόν ότι πάνω από 20% του προσωπικού της ΔΕΗ είναι υπεράριθμο. Και δι' αυτής της διαδικασίας θα μπορέσουμε ξεκάθαρα να αποσπάσουμε πιθανώς αυτούς τους υπεραρρύθμους οι οποίοι κάθονται στη ΔΕΗ και να τους χρησιμοποιήσουμε, διότι ορισμένοι από αυτούς ξέρουν και υπάρχουν πολύ φιλότιμοι άνθρωποι. Στο σύνολό τους, οι Έλληνες εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό το κράτος είναι εκείνο το οποίο φταίει και δημιουργεί αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Μέχρι και η κυρία Βάσο Παπανδρέου λέει εδώ, σαν υπουργός, συνεφώνησε. Βέβαια, ορισμένες χώρες είπανε ότι αυτό πρέπει να γίνει λίγο αργότερα. Οι χώρες πιέζουν πάνω, οι σοβαρές χώρες. Εμείς δεν είμαστε σοβαρή χώρα, κυρίες και κύριοι. Αλλά αργά ή γλίγορα τα πράγματα τρέχουν και εμείς δυστυχώς χάνουμε όλα τα τρένα τα οποία περνάνε από μπροστά μας για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας είναι μια μεγάλη υπόθεση από την οποία σήμερα εξαρτάται η κοινωνία. Το ρεύμα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ακριβό, τηρουμένο των αρρωγιών. Η ΔΕΗ κλέβει ξεκάθαρα τον κόσμο. Ο εκβιασμός αυτός ο οποίος γίνεται, τον οποίο έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, αμέσως είναι απαράδεκτος ότι αν δεν πληρώσεις αυτά και ούτω καθεξής. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Σοκιανόπουλε, πρώτα να σας χαρούμε για τις εκπομπές σας. Δεύτερον, για αυτό που λέτε της Παντίου, το Παντίου Πανεπιστήμιο. Ναι. Αν αυτό το θέμα της σημαίας δεν είναι προδοσία, τότε τι είναι προδοσία? Κυρία μου, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά γι' αυτό είπα ότι πάντοτε λέμε όλοι και εγώ έλεγα ότι πρέπει να εμπιστευόμεθα τη δικαιοσύνη. Έπρεπε αυτοί οι κύριοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και όμως το δικαστήριο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τους αθώωσε. Και αυτό βέβαια είναι το απορίας άξιον πράγμα. Κάνω έκκληση στον αρχισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Λοιπόν, κύριε Σοφιανόπουλε, είναι και οι δικαστικοί, λόγω που έχουν σκοτώσει πολλούς εισαγγελείς και φοβούνται να δικάσουν σύμφωνα με τον νόμο? Κυρία μου, δεν μπορώ να αρνηθώ κάτι τέτοιο.
διότι πράγματι έχει συμβεί. Με τη μόνη διαφορά ότι από μια δικαστική απόφαση εξαρτάται καμιά φορά η τύχη του έθνους. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τους δικαστάς και τους εισαγγελείς και οποιονδήποτε άλλον είναι δημόσιο πρόσωπο και ασκεί το λειτουργήμα του. Εάν τώρα οι δικαστές από φόβο έκαναν αυτό το οποίο έκαναν, αυτό θα το δεχθώ. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή ξεκάθαρα αυτός ο κύριος δεν έπρεπε να είναι πλέον ακαδημαϊκός δάσκαλος, έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις. Αυτός δεν επιτρέπεται να διδάσκει τα παιδιά μας. Αυτός έπρεπε να χάσει τον τίτλο του ακαδημαϊκού δασκάλου. Επειδή τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά σας υπόσχομαι να το έχω και να σας το πω την άλλη φορά, αν και είναι άνεση σημασίας, όποιος θέλει να ασχοληθεί πρώτο. Θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι ο Γιαναράς ο πρώτος ο καλύτερος. Όχι, δεν ήταν ο Γιαναράς. Δεν ήταν ο Γιαναράς. Το θέμα της Παντίου, ναι. Από χρόνια όλοι μέσα ήταν και ο Δημητράκης ο Τσάτσος, ναι. Και πολλοί άλλοι. Ναι. Λοιπόν, είναι το μόνος χώρος, ο εκπαιδευτικός, ο πανεπιστημιακός εκπαιδευτικός χώρος, ο οποίος δεν είναι Έλληνες. Κυρία μου, κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά τι να κάνω. Η παράκτηση όμως είναι ότι υπάρχουν, μου είπαν και άλλες γραμμές, έχει τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καλή σας, κύριε μου. Κύριε, φταίω εγώ που δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου αυτού, αλλά παρακαλώ. Ζηγανόπουλος. Μάλιστα. Ήθελα να σας παρακαλέσω στην εκπομπή σας για την τοκογλυφία. Μάλιστα. Μήπως θα είναι σκόπιμο να προσθέσουμε ότι αυτοί που εφαρμόζουν αυτή τη ληστρική πολιτική, οι διευθύνοντες της τράπεζας, διευθυντές, υποδιευθυντές, πόσο παίρνουν ο καθένας τον μήνα και σε πόσα χρόνια παίρνουν τη σύνταξη, για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι αυτοί. Κοιτάξτε, το πόσο παίρνουν σαν μισθούς, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Θα μπορείτε να το βρείτε εδώ. Ναι, αυτό δεν είναι, δημόσιο θέμα. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, αυτοί εκτελούν εντολάς δυστυχώς, αγαπητέ. Είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να σας πω ότι ναι μεν γενικά και θεωρητικά έχετε δίκιο, αλλά από τη στιγμή που κάποιος εντέλεται να κάνει όπως τον διατάσσουν, εκείνος πώς μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα πολιτικό το θέμα και δεν είναι θέμα αποφάσεως της τραπέζης. Διότι η νομισματική επιτροπή λέει ότι δια αποφάσεων της δύναται, λέει ο νόμος, και η νομισματική επιτροπή πάλι λέει ότι οι τράπεζες δύνανται. Αλλά οι τράπεζες έχουν διοικητάς οι οποίοι είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση. Οι οποίοι τους δίνει 4,5 εκατομμύρια το μήνα. Το έχετε υπόψη σας. Κοιτάξτε, ότι παίρνουν κάποια εκατομμύρια, αυτό είναι βέβαιο. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι ότι δεν είναι το πόσα παίρνουν. Η Ελλάς παράγει περί τα 120 δις ημερησίως. Μιλάμε ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάπου στα 33 εκατομμύρια έχει φτάσει τώρα. Βάλτε λοιπόν από 300 μέρες με 100 δις είναι τα 33 εκατομμύρια. Αλλά μπορούσε η Ελλάδα σήμερα, εάν δεν ήταν αυτό το κράτος, να παράγει τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια την ημέρα. Και αυτό είναι. Δεν είναι ότι ας κλέβουν όσα θέλουν, ας παίρνουν όσα θέλουν. Ας αφήνανε τον ελληνικό λαό να κάνει τη δουλειά του και να μην κατέστραφαν τις επιχειρήσεις. Να μην το ληστέψουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Όχι. Δεν είναι θέμα ληστείας, είναι ότι δεν του επιτρέπουν να παράγει. Διότι όποιος έχει προϊόντα έχει και χρήματα. Μυρώνει όλος ο τόπος. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είναι μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, ξεκάθαρη. Δηλαδή δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό νομίζω το έχω ξαναπεί, θέλω να το αναλύσω. Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος ή το ανταλλάξιμος αντίλασε τα διάφορα προϊόντα που είχε. Ένας ήταν κυνηγός, άλλος ήταν γεωργός, άλλος ήταν, ξέρω εγώ, έγνεθε και έφτιανε υφάσματα και ρούχα και οι άνθρωποι έδιναν το ένα και πέραν το άλλο. Και όταν ο άνθρωπος οργανώθηκε σε μια κάποια κοινωνία, ευρήκε το χρήμα, το οποίο αντιπροσωπεύει προϊόν. Δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνο προϊόντα. Αυτό το ελληνικό κράτος και πρωτίστως οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από το 1974 και εντεύθεν, αυτή είναι η βασική περίοδος, εδιέλυσαν την παραγωγή της χώρας. Το προϊόν εδιέλυσαν τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις βιοτεχνίες, τη βιομηχανία. Διότι εκεί είναι που απασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Πού πήγαν οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία και δουλέψανε. Στις γερμανικές βιομηχανίες.
πού πήγαν οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και δουλέψανε. Και στις βιομηχανίες και μέσα στην αμερικανική αγορά φτιάξανε εστιατόρια, φτιάξανε καταστήματα και πού πήγαν οι Έλληνες και δουλέψανε στην Αυστραλία. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή εκεί που υπάρχει παραγωγή, δεν μπορείς να απασχοληθείς, δεν μπορείς να ευημερήσεις, εάν δεν παράγεις. Όταν λέμε Ολλανδία, μιλάμε για μια τεράστια παραγωγή σε κτηνοτροφικά πρωτίστως κτηνοτροφικά προϊόντα. Όταν λέμε Δανία, μιλάμε για 35-40 εκατομμύρια χοιρινά, μιλάμε για μια υπερπαραγωγή σε χοίρια, κρέατα κτλ. Όλο, όταν μιλάμε για Γερμανία, μιλάμε για... Είναι τα νούμερα εξωφρενικά, μιλάμε για κάποια 18 εκατομμύρια γελάδες. Είδατε, 12 εκατομμύρια γελάδες η Μεγάλη Βρετανία. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί παράγουν. Από εκεί και έπειτα, όταν εμείς σαν κράτος τον παραγωγό τον έχουμε διαλύσει στην κυριολεξία, ανεξαρτήτως τι είναι αυτός, η χειροτροφία μας έχει πάει στο 48% των αναγκών μας. Η παραγωγή λουλουδιών έχει φτάσει 30% τα λουλούδια πια σε αυτή την παραδεσένια χώρα εκφύσεως. 30% λουλούδια παράγουμε και 70% λουλούδια εισάγουμε. Από πού? Από τις βιομηχανικές κρύες χώρες του Βορρά. Είναι το θέατρο του παραλόγου σε αυτή τη χώρα. Και αν διαβάσετε τις μελέτες θα δείτε ότι το 45% του κόστους παραγωγής λουλουδιών στην Ελλάδα, που είναι και ασύμφορα, είναι η τόκη των τραπεζών. Έχουμε δηλαδή μια ξεκάθαρη εικόνα και θα παρακολούσα πάρα πολύ τον κύριο Πυλαρινό, εάν δεν τα έχει υπόψη του αυτά, να ασχοληθεί, και από εκεί και έπειτα θα χαρώ ιδιαιτέρως να τον συγχαρώ και προσωπικώς, όχι ότι είμαι τίποτα ιδιαίτερο εγώ για να τον συγχαρώ, αλλά να πάρει μια τέτοια λεβέντικια θέση, να πει κύριε δεν το ήξερα ή το έκανα από σκοπιμότητα, τα βγάζω όλα στη φόρα, αλήθεια είναι αυτά, και εάν δεν αλλάξει και να προτείνει και όλα τι πρέπει να αλλάξει, αλλά πρωτίστως πρέπει να γίνει σύντομα αυτό, διότι η οικονομία δεν αντέχει άλλο αυτή την ληστρική συμπεριφορά των τραπεζών, όπου όλοι έχουν πλέον χρεοκοπήσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει εν συνεχεία να προτείνουν, κύριε Σιμίτη, άσεση κύριε Παπαντονίου, το οποίο είναι το παραμύθι ότι ανέκαμψε, λέει, η οικονομία. Ποια οικονομία ανέκαμψε, μωρέ, μα δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Ο κύριος Παπαδόπουλος φορολογεί μέχρι και σε ούτα μερμήγκια θα φορολογήσει για να κρατήσει αυτό το σπάταλο και αδιφάγο κράτος, όπως λέει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία. Να προτείνετε, κύριε Πυλαρινέ, τι πρέπει να γίνει, διότι η άρνηση είναι πάρα πολύ σωστό πράγμα, αλλά χρειάζεται και οι θέσεις. Τι πρέπει να καταργηθεί? Πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος, πρέπει πάρα αυτά να παγώσουν όσες βιομηχανίες και όσες βιοτεχνίες και όσα καράβια, τα ψαράδικα κύριε, τα καράβια είναι αραγμένα, τα έχει δημεύσει, τα έχει κατάσχει η Αγροτική Τράπεζα είναι κατόκον. Άστε τον κοσμάκι να πάει να ψαρέψει, ρε, να πιάσει ψάρι, αν τα πουλήσει, να σας πληρώσει. Με το να το δένετε το καράβι, τι κερδίζετε? Σαπίζει το δεμένο ψαράδικο. Ας το έχετε υποκατάσχεση, αλλά άστε τον ψαρά να το βγάλει έξω να ψαρεύει. Φτάσαμε η εισαγωγή να πούμε 60.000 τόνους ψάρια. Πού θα πάει αυτό το κακό? Κυρίες και κύριοι, η ώρα δυστυχώς είναι 12 παρά 3 λεπτά και κάθε φορά που τρώω και κανετώ με κατσαδιάζουν. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Λυπούμαι που πάντοτε είμαι φορεύς όχι καλών ειδήσεων, αλλά φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων τα πάντων αλήθεια. Μέχρι την ερχομένη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Don't stop, don't stop, don't stop.